Ευχαριστήσω τη Μαρίζα Αντωνοπούλου για την επιλογή του Ιαννού για να παρουσιαστεί αυτός ο δίσκος. Το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Θα ακούσουμε μια κυρία η οποία προέρχεται από το χώρο της κλασικής μουσικής. Αυτή θα είναι η βασική και ουσιαστική παρουσιάστρια του έργου που κρατάω στα χέρια μου, η οποία είναι η μονοδός της όπερας και λογοτέχνης κυρία Νινόν Δημητριάδη Παγκουρή. Στην πραγματικά βεβαίως θα μας εισαγάγει μια φίλη που την τρόμαξε εκεί στην αρχή, διότι τον ανθρώπο λίγο άγριο στην αρχή να μπαίνουν στα πράγματα, γιατί μετά από θερμά επεισόδια γίνονται τα πράγματα πιο αγαπησιάρικα, και είναι η Παρασκευή Κωστοπέτρου αυτή από τον Όμιλο Συγκριτικό. Μην ξεχάσετε να μας πείτε και δύο λόγια για τον Όμιλο, γιατί είμαστε να τα πούμε όταν εδώ. Μην νομίζετε πάντα ότι όσοι βρίσκονται σε μια εκδήλωση, είτε αυτό είναι μια παρουσίαση βιβλίου, είτε μια παρουσίαση δίσκου, ότι είναι μόνο οι άνθρωποι που είναι κοντά στα πρόσωπα στους δημιουργούς συγκεκριμένους. Εδώ βλέπω εγώ πρόσωπα ανθρώπων ότι είναι φίλοι του Ιαννού, έρχονται εδώ πρακτικά, βλέπουν ότι ό,τι κάνουμε λειτουργεί ως πρόταση και γι' αυτό θέλω να μας τα λέτε όλοι. Πριν από όλους όμως, θέλω να καλέσω να μας πει δύο λόγια. Ο άνθρωπος ο οποίος, εάν δεν λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, και το βλέπω αυτό και στα πρόσωπα και άλλων συνθετών και κορυφαίων μουσικών που υπάρχουν μέσα στο χώρο αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι και αυτό είναι τιμητικό για τη Μαρίζα, ότι σε ακολουθούν και αναγνωρίζουν τη δουλειά σου οι ομότεχνοι, πάρα πολύ ωραίο. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τον κύριο Γιάννη Λέζο, γιατί χωρίς τη δική του παρογή δεν θα γινόταν αυτή η τεράστια προσπάθεια που γίνεται στο να συνεχίσουμε να έχουμε στα χέρια μας και να ακούμε την ωραία ελληνική δημιουργία. Σπέρα σας, δεν θα βγάλω λόγο, γιατί στις μουσικές βραδιές πιστεύω τα πολλά μου τα πιστεύω, η μουσική και το τραγούδι που θα κάνει η Μαρίζα θα καλύψουν όλα τα κενά που μπορούν να λένε. Απλώς έχω να σας πω το εξής, ότι εμείς στην πολιτιστική δράση που χρόνια ασχολούμεθα με την παραγωγή και διανομή δίσκων, κοιτάξαμε από την αρχή με πολύ αγάπη την δουλειά της Μαρίζας, και θα μου πει, θα με ρωτήσει κάπως καλά, γιατί ξαφνικά βγάζεις δίσκο ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι γνωστό στο μουσικό στερέωμα, δεν είναι κάτι, δεν είναι μια ήδη υπάρχουσα καλλιτέχνης με καριέρα κλπ. Και θα μπορούσε να μου πει κανείς και κάτι άλλο, πιο σημαντικό. Βγάζεις τη Μαρίζα επειδή την γνωρίζεις 20 χρόνια και επειδή συνεργάζεσαι με την πλήτρια μητέρα της στην Εύα Τελή την άλλα 20 χρόνια, θα μπορούσε κανείς να με κατηγορήσει και γι' αυτό. Όμως η πραγματικότητα είναι τελείως άλλη. Η Μαρίζα ήρθε, με βρήκε μόνη της, είχε φέρει μια κασέτα, είχε τα τραγούδια, τα είχε τραγουδήσει, μου αρέσανε πάρα πολύ τα τραγούδια, είχαν ένα πνευματικό περιεχόμενο και σαν μουσική και σαν στίχος, πράγμα που σπανίζει τελείως από τη σημερινή ελληνική δισκογραφία, και πάνω απ' όλα μου άρεσε εξαιρετικά η ερμηνεία της. Και έτσι, χωρίς δισταγμό, είπα, αυτός ο δίσκος πρέπει να βγει. Και τον βγάλω από αυτό το δίσκο, τα στολίδια του ανέμου, που για μας είναι στολίδια για τη δισκογραφία της πολιτιστικής δράσης MC. Σας ευχαριστώ.